Καλό μεσημέρι. Αφού πρέπει να πει αυτό το. Κατάλαβε. Καλό μεσημέρι. Ακούτε πάω 24. Ναι, εδώ είμαστε κανονικά. 20 Ιουλίου, συνάδελφε. Ναι, Τετάρτη σήμερα. Και ξεκινάμε με το σχόλιο σου την είδηση. Αγνοούνται δύο ελικόπτερα και 25 κομάντο που πήγαν να σκοτώσουν τον Ερντογάν. Κάνει μια εκτίμηση. Πού μπορεί να είναι. Στον Παραδεισοκόλαση προ τα Κύπρια. Εντελώς χάθηκαν. Δεν χάνονται τα ελικόπτερα. Και κομάντο. Άντε, κομάντο μπορεί να χαθούν. Τα ελικόπτερα δεν χάνονται. Λε, να τους έθαψε μαζί με τα ελικόπτερα. Ξεκάθαρα. Πω, τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται, έχει φάει λέει, 50.000 δημοσίους υπαλλήλους σε δύο μέρες. Αλλάζει τα πάντα στο κράτος. Βάζει τους δικούς του. Που είναι πιο φανατικοί, έτσι. Αυτό είναι το σχέδιο. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Βλέπαμε και εμείς Παρασκευή βράδυ στην Ολλανδία, ζωντανή μετάδοση. Το πραξικόπημα. Ωραίο τηλεοπτικό προϊόν. Ναι. Και βγαίνει ένας κύριος ειδικός και λέει μετά από λίγη ώρα: κοιτάξτε, αν μέσα σε δύο ώρες δεν έχουν καταλάβει όλα τα μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν τύχει. Και πράγματι δεν τα κατάφεραν. Στο CNN Turk πήγανε αργά το βράδυ, έχασαν τον χρόνο και φυσικά δεν κατάφεραν να πετύχουν το σκοπό τους. Γιατί, αν δεν έχεις τα μέσα ενημέρωσης μαζί σου, ναι, ή φημωμένα ή οτιδήποτε, δεν μπορείς να περάσεις μηνύματα. Ο άλλος βγήκε από το FaceTime στο δελτίο ειδήσεων. Τι έκανε η άλλη, χτυπούσε φίλη της τηλέφωνο. Ναι, ναι, δεν ξέρω αν το είδατε. Είναι η πιο κρίσιμη στιγμή των τελευταίων χρόνων στην Τουρκία. Είσαι δημοσιογράφος, παρουσιάστρια γυναίκα και μέσα από το κινητό σου, από ό,τι κατάλαβα, έχεις τον Τούρκο πρόεδρο που πρέπει να απευθυνθεί στο λαό γιατί άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Με FaceTime. Και έχεις το κινητό στην κάμερα και μιλάει ο Ερντογάν. Και ξαφνικά εκεί μιλάει ο Ερντογάν. Κόβεται και εμφανίζεται μια κλίση από μια φίλη της. Για νύχια θέλει να πάρει κοπέλα. Αλλά δεν ήξερε πώς να το κλείσει. Δε, και χτυπούσε 10-15 δευτερόλεπτα και σταμάτησε το μήνυμα. Μετά κατάλαβε ότι πραγματίσει το έχει να συνεχίσει το. Τι πίνε, λέει, και θα εξέλιξε τις φίλες της μετά. Ναι, ήταν μια μικρή ντροπή, αλλά ήταν μια άτυχη στιγμή. Ναι, θα έφαγε πολύ πίνε, λέει. Μια άτυχη στιγμή. Φαντάζεσαι το πάθαμε εμείς αυτό. Ναι, τι ναι. Πίνε, λέει, θα το για αυτό που το έκανε. Κάνουμε κι εμείς, ψάχνουμε πληροφορίες και θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Για το Βαρέλα, ξέρω εγώ. Έρχεται, δεν έρχεται, ήρθε, κλείνει, δεν έκλεισε. Λέει αλήθεια ο ΠΑΟΚ, λέει αλήθεια είστε άουα. Και άλλοι μεταφέρουν πληροφορίες για την τύχη του έθνους. Και βγαίνει και ένας Έλληνας κάποια στιγμή και λέει: όχι! Αυτοί που βγαίνουν έξω δεν είναι του Ερντογάν. Είναι των πραξικοπηματιών. Αυτά. Βγήκε δικός μας, δεν και το είπε αυτό. Ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τσεκάρι, Μιχάλη. Τι έχει στείλει ο συνάδελφος. Υπάρχει. Το κουλούρι μας έστειλε. Υπάρχει και σήμερα ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Μεταγραφή για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Διεθνής Λετωνός. Το Διεθνής Λετωνός, πραγματικά δηλαδή. Είναι παίκτης Εθνικής Λετωνίας, δηλαδή. Γιατί η Λετωνία δεν έχει στο μπάσκετ. Έχει μπάσκετ. Βέβαια, πώς δεν έχει. Και η Φιλανδία έχει μπάσκετ και καλή τι εθνική. Τι παίζει αυτός, δεξιμπάκ, τι είναι. Είναι ψηλό γκάρντ, ναι, είναι. Διαρροτριαρό. Ναι, ναι. Ναι, θα μας τα πει σε λίγο ο Νίκος Μοσχοβίτης. Περί τίνος πρόκειται, σε λίγα λεπτά. Και θα μας πει γιατί μου έστειλε ένας φίλος μήνυμα και μου λέει ποιος είναι, ρε φίλε, αυτός ο κόμπο που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Έκανα κανένα λάθος, τι. Εντάξει, πρωί έγραφα τώρα, άντε, μην πουλάτε τρέλα. Διορθώστε το. Μισό λεπτό. Εσύ το έγραψε αυτό. Ποιο. Δεν το έγραψε εσύ. Προχωράει για κόμπο. Α, δεν το έγραψα εγώ, όχι. Α, δεν έχεις καταλάβει. Στο blog μου το πρωί. Αλλά δεν έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Ποιος είναι ο κόμπο. Σε λίγο απάντηση, Ανδρούκο Μοσχοβίτη, ποιος είναι ο κόμπο. Εντάξει. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Αυτός δεν είναι ο κόμπο. Είναι κόμπο, αλλά δεν είναι ο κόμπο. Ψάχνετε ποιος είναι ο κόμπο. Κόμπο είναι ο συνδυασμός θέσεων. Αυτό είναι μπασκετική παπαριά. Εσύ το διάλο ρε. Εσύ το διάλο. Μοσχοβίτη, θα σε τεντώσω γι' αυτό να ξέρεις. Θα σε τεντώσω. Ο coach Κόλκας θα σε πεθάνει ρε. Να ξέρεις. Ο coach K. Ο coach K. Ναι. Ο coach K θα σε τεντώσει. Θα κάνεις να δεις άδεια. Ωραία. Σαν τους στρατηγούς του Ερντογάν.
Καλά. Ωραία. Γελάσαμε και σήμερα. Πολλά μπασχετικά έπαιζαν μαζί. Δύσκολο του Τέπιτς. Ο ΠΑΟΚ παίρνει κόμπο. Επιμέλεια Ανοίγος Μοσχοβίτης. Και τον Λετωνό διεθνή, τον οποίο ανακοίνωσε η ΚΑΕ πριν από λίγο. Έβαζε κανένα πόντο. 7-8-10. Στην πατρίδα του νομίζω. Ή στην Ουκρανία. Κάπου και ανατολικά έπαιζε. Δεν μας έχει κάνει ανάλυση του ρόστερ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Έχω πολλά μηνύματα, πολλά τηλεφωνήματα έχουμε για ανάλυση. Αν πιστεύεις ότι κάτι λείπει, αν πιστεύεις ότι σε κάποιες θέσεις είναι full γεμάτος, αν θεωρείς ότι μπορεί να παίξει κάθε σχηματισμό με την ίδια επιτυχία, αν εκτιμάς ότι λείπουν κάποια χαρακτηριστικά στις γραμμές του ΠΑΟΚ. Δεν μας έχει κάνει μια τέτοια ανάλυση. Και νομίζω ότι είναι σήμερα μια καλή ημέρα, λίγο πριν πάμε και στα θέματά μας, να μας αναλύσεις το τι συμβαίνει. Πρώτη ώρα με ο Τέκο, εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Κταίω, ανατολικά δίπλα στο Κόσμος, 10-20-30. Τηλεφωνείτε όλο το 24ωρο για να κλείσετε ραντεβού όποτε σας βολεύει, με ειδικές τιμές για ανέργους και πολυτέκνους. Κταίω για αυτοκίνητα, επιβατικά, επαγγελματικά, φορτηγά, για δίκυκλα, για τα πάντα, για μηχανές στην ΟΤΕΚΟ. Και πρώτη ώρα με αναδομό. Αλήθεια. Αγία Σοφίας 18, το επίκεντρο, τα γραφεία της αναδομό. 241-508. Ανακαινίζεις με 6 άτοκες δόσεις, χωρίς πτωτική. Ανακαινίζεις και πριν τις εργασίες, έχεις και επίσκεψη μηχανικού στο χώρο για να δει, για να σε ενημερώσει, να συζητήσετε τα πάντα. Καλέστε και σήμερα στην αναδομό για μια δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας από μηχανικό. Ειδικές προσφορές και στο αναδομό.gr. Αύριο το βράδυ ο ΠΑΟΚ δίνει φιλικό παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Τούμπα έχει αύριο, τούμπα. Ναι, θα φορέσετε την καλοκαιρινή στολή του ΠΑΟΚ. Παραδοσιακή. Σαγιονάρα. Τσαρούχη. Σαγιονάρα. Βερμούδα. Τζιν κατά προτίμηση. Τι λες μωρέ καράβλαχε. Κασκορσές. Έχουμε πληρώσει όλα τα... Πήρα αυτά της Nike, τα πήρα σε όλα τα χρώματα. Πρέπει να κάνω απόσβεση. Ναι, εγώ λέω για τον φίλαθλο ο οποίος φοράει την στολή την καλοκαιρινή. Σαγιονάρα, βερμούδα, κασκορσές και μαύρο σπόρι με αλάτι. Ναι, το απαραίτητο αξισουάρ. Εντάξει, θα την αχτείτε λίγο την παραλία, άμα είναι λίγο. Έτσι. Ναι. Αυτό... τον κόμπο, την πάθαμε πρέπει. Θα δώσουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα τον αυριανό. FM γράφεται και ενώ αφήνεται, ΠΑΟΚ φιλικό. Αποστολή στο 5-4-5-26. Βγάλω τον κόμπο, δεν κάνουμε κομπή. Το Μοσχοβίτη θα δεινοπαθήσει. Πότε παίζει? Σεπτέμβριο θα παίξει. Τώρα νιώθω πολύ καλά, λέει ο Φεχούντο Περέιρα. Τι είχατε πει τίποτα? Επί Ολλανδικού εδώ, όχι Γερμανικού εδάφους η φωτογραφία. Ναι. FM κενό, πάω φιλικό στο 54526 το μήνυμά σας για να διεκδικήσετε εισιτήρια του αυριανού φιλικού. Στην μπασκετική επικαιρότητα αναφερθήκαμε και θα πάμε σε λίγο στον Νίκο του Μοσχοβίτη. Ποδοσφαιρικά. Πάρα πολύ καλά τα πράγματα, φίλε. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Ο Βαρέλα είναι κλεισμένος. Και γράφει και ένας φίλος για τον Κρέσπο που δεν είναι και η πρώτη επιλογή. Υπάρχει μουρμούρα για τον Βαρέλα που έχει γίνει σύριαλ. Τρέμω στην ιδέα του πρώτου τσαφ. Εντάξει, παιδιά, πρώτα απ' όλα δεν έχει γίνει σύριαλ εξαιτίας μας. Σύριαλ έγινε λόγω των Ρουμάνων κυρίως. Δεύτερον, δεν υπάρχει παίκτης που δεν κάνει τσαφ. Όλοι θα κάνουν. Όλοι. Αλλά η εικόνα του είναι ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, να πούμε ότι δεν είναι καλός παίκτης επειδή θα περιμένουμε ένα τσαφ. Θα το κάνει. Ο Κρέσπο θα το κάνει, ο Τζαβέλας θα το κάνει, ο Λέοβας θα το κάνει, ο Γλύκος θα το κάνει. Ωραία. Όλοι θα κάνουν μέσα σε μια χρονιά τσαφ. Οι μεσοκριτικοί δεν κάνουν τσαφ. Πώς δεν κάνουν? Αλλά δεν γίνονται. Δεν κοστίζουν. Δεν κοστίζουν θεωρητικά. Γιατί όταν γίνει κανείς ταμείο στο τέλος, κοστίζουν.
του στόχου εκείνο το σουτ με τη Σάλκη ήταν τσάφι. Δεν ήταν τσάφι, στιγμή. Απλά είναι άτυχη στιγμή γιατί δεν πήρε τα φάλτσα η μπάλα. Καλά το κάνει. Πρέπει να σημαδέψει εκείνη τη γωνία. Και η επιτυχία εξαρτάται από κάποια εκατοστά. Δηλαδή, αν τη βρει την μπάλα δύο εκατοστά πιο μέσα, είναι γκολ. Τι να πεις, δεν το έκανε καλά. Τι φάση και εκείνη. Τι να πεις. Λοιπόν, για τα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ υπάρχουν ζητήματα. Κυρίως πάλι προκύπτουν με παίχτες που είναι να φύγουν. Έτσι, λίγο Σάμπο, λίγο Μακ, λίγο του Κάτσε, τι συμβαίνει, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Κυρίως αυτά, μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του κύριου Μίχελ, ότι δεν είναι στο πρόγραμμα αυτό το διάστημα να αποκτηθεί άλλος παίχτης. Έτσι, ακόμα και αν φύγει ο Μακ, που προφανώς φεύγει. Το βάρος πέφτει σε αυτές τις ιστορίες παικτών που είναι να φύγουν. Και βέβαια ξεχάσαμε τους παίκτες που έμειναν πίσω, όπως ο Σκόνδρας, έτσι. Και αυτές είναι κρεμότητες για τον ΠΑΟΚ και είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές που συνεχίζουν με ατομικό πρόγραμμα. Πάμε, ξεκινάμε όπως και χθες, αφού υπάρχει είδηση και ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ με Νίκο Μοσχοβίτη. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ποιος είναι ο Λετωνός αθλητής, τι έχει να δώσει? Ο Κόμπο. Όχι, ο Κόμπο είναι άλλος. Μην τον μπερδεύεις με το Κόμπο, ο Κόμπο είναι άλλος. Να σου πω τώρα, αυτές τα ίσα του, εντάξει. Θες να σου γνωρίσω τον Άστον Ασπούλια, τα λέτε λίγο να πούμε να μας ησυχάσουμε με την άμυνα Σάντοου και τον Coach Κέι και τα παπάρια μου μάντολες. Ωραία. Δηλαδή, ειλικρινά, θέλεις λίγο να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα σοβαρά? Δεν είναι, είναι πάω 24, δεν καταλαβαίνω άλλο τι είναι κόμπο. Εσύ πώς λες Winger? Winger είναι θέση και box to box είναι άλλο. Εσύ πώς λες ότι είναι πιο aggressive ο μέσος? Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όπως είναι ο Winger, είναι και ο κόμπο. Τι να κάνουμε, κόμπο γκάρ, τι να κάνουμε τώρα? Τι κόμπο γκάρ, δε, τι κόμπο, πήγε στα τζάμπο πάρε ένα κόμπο γκάρ. Άσε μας, δεν θα ξαναγράψω τέτοιο πράγμα, πέφτει η μαχαίρι τώρα. Πήραμε τον κόμπο, ξυπνάω πρωί πρωί και βλέπω κόμπο. Ποιος κόμπο, ρε? Είναι κόμπο. Δεν θα γράψεις ξανά κόμπο γκάρ. Κόμπο γκάρ, δεν θα γράψεις ποτέ. Άμυνα σάντο. Κοράρι, κάνει ασίστ, έχει καλό σουτ. Είναι κόμπο γκάρ. Είναι κόμπο γκάρ. Αυτό που είναι να φέρει ο Παγκέτσι, όχι αυτό που ήρθε. Πλάκα, τα τελευταία χρόνια. Ο Λετωνός. Οι μπασκετικοί έχουν βάλει καμιά 15-20. Άντε, ρε, με του γελίου, ρε. Άντε, ρε, μα κουράσατε. Flopping και fade away. Ναι, ναι, ναι. Εμεί ξέραμε ραβέρσα, ρε φίλε, ξέραμε. Μακρινό layup. Το pick and roll, από εκεί πέρα δεν αναγνωρίζουμε τίποτα. Το pick and roll. Εδώ έχει, όταν κλέβει ένα παίκτη την μπάλα, ή τέλο πάντων είναι καλό σε αυτό το πράγμα, πλέον αυτό που λέγεται deflection. Έχει καλά deflections. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Ξέρω, επειδή είναι μικρό κόσμο στο μπάσκετ, μιλάμε με τους προπονητές πολύ συνάδελφοι. Ναι, ναι. Ωραία. Και ό,τι βλακεία του πει ο καθένας, το γράφει την άλλη μέρα. Και πλέον δεν λένε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο coach Μαρκόπουλος. Τι λες, ρε φίλε. Ποιος είναι, ρε. Ναι. Τι λες, ρε. Άντε βρε καθυστερημένη. Άντε. Και οποίες περιγραφές λέει τα πιο πολλά αυτά τα περίεργα είναι και ο καλύτερος. Ναι. Άντε, μας έχετε σπάσει τα νεύρα. Βλέπουμε κάτι και δεν καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε. Παΐσιος και έτσι. Άντε. Για παίξε για τον Λετωνό αθλητή. Λοιπόν, ο Ζάνης Πέινες είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟ και 26 χρονών. Πού τον πήραμε αυτόν, ναι. Σήμερα. Ο Λετωνός είναι αυτός. Α, ναι. Θα λες, είναι ο Λετωνός. Ναι. Ύψος 2-4. Κυρίως άσος, αλλά παίκτης που παίζει και στις τρεις θέσεις της περιφέρειας. Κυρίως άσος. Ναι. Και εγώ από τα βίντεο του, τα οποία έβλεπα λίγο πριν, τουλάχιστον στη Βέντσπιλς έπαιζε τις περισσότερες φορές άσος. Αλλά είναι παίχτης που και λόγω ύψους είναι μια αντίστοιχη περίπτωση του Τέπης. Δηλαδή που παίζει και στις θέσεις περιφέρειας. Ναι. Είναι 2-4, έτσι. Δηλαδή είναι αρκετά ψηλός για περιφερειακός. Γρήγορα πόδια έχει. Fast legs. Ναι, εντάξει. Fast breaks. Τέλος πάντων, πέρσι μια χρονιά που είχε κοντά στους 8 πόντους με την Ventspils, περίπου 3 rebound και 2 assist. Ναι, τη βρήκε και ο ΠΑΟΚ στον δρόμο του πρόπερσι στο EuroCup. Την είχε κερδίσει 2 φορές. Ναι. Ναι. Μόνο στο 1 είχε παίξει τότε ο Πέινες, περίπου 11 λεπτά. Είναι ένας παίκτης που είχε υποταθεί στον ΠΑΟΚ τις τελευταίες ημέρες. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος περίμενε εδώ και πολύ καιρό τον Τέπιτς. Με τον συγκεκριμένο
Υπήρχε συμφωνία για τη στιγμή που είδε ότι δεν προχωράει του Τέπης, δεν μπορούσε να κάνει όλη υπομονή. Τελείωσε το θέμα του Πέινερς. Νομίζω ότι με το συγκεκριμένο και με τον Σάιμπερτ, ο ΠΑΟΚ εκεί στο 2-3 γεμίζει. Γιατί ο Σάιμπερτ είναι κυρίως τριάρι με σουτ. Ρε φίλε, πώς σουτάρει έτσι βόλες αυτός. Πώς σουτάρει βόλες, βάλτε το ξανά το. Σαν το σημειοφορίδι που έκανε πλάγιο. Yeah. Νίκο, αυτός βάζει φάλτσο στις βολές. Δες. Τι κάνει αυτός. Αλλά μπήκε έτσι. Μπήκε, ναι. Ναι, αλλά είναι τα καλύτερα. Μάλλον δεν μπήκε άλλη. Και τι, ναι. Αυτός είναι. Σε δικό του την έδωσε, εντάξει. Ασίστη ήταν αυτό ή αυτός που βάλει το καλάθι. Άντε ρε τον Μπατζόγλου. Πολύ ψηλός είναι. Εσύ και πήκε ρόλο από τον Άσο. Τι λέει ρε φίλε. Είναι 2-4, είναι παίχτης που μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις. Απλά κυρίως νομίζω στην Βένφιλντ πέρσι έπαιζε εκεί. Κυρίως τον Άσο δηλαδή όταν έπαιρνε να αγωνιστεί. Σε πιο ψηλά σχήματα. Τέλος πάντων, εντάξει, ένας παίχτης που μπορεί να βοηθήσει. Ο Πάγκο τον παίρνει για να έχει ρόλο πρωταγωνιστή. Τον παίρνει για να έχει μια ακόμη επιλογή στην περιφέρεια και για την άμυνα και για την επίθεση. Τέλος πάντων, ένας ψηλός παίχτης με καλά χαρακτηριστικά. Εντάξει, είναι και αυτός μέσα στις περιπτώσεις παιχτών που όπως και το κάνουμε είναι ένα ρίσκο. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος γιατί θα σου δώσει. Λέει Μέγκυρε, θα πάρεις άλλον. Θα πάρεις τον κόμπο. Τον κόμπο. Δηλαδή θα έχεις τέσσερις παίχτες για να. Το θέμα με τον κόμπο που το πιάσαμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει τρεις Αμερικανούς, έτσι, και με τον Πέινερς έχει και δύο κινητικούς, του μένει μία ακόμα θέση ξένου. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει την ελληνική αγορά για ψηλό, είπαμε χθες για τον Γλυνιαδάκη. Έχουμε πει και τον Τζαϊρέλ το τι γίνεται, που έχει καταθέσει πρόταση. Αν όμως, επειδή και στην ελληνική αγορά δεν υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές, είναι η αλήθεια, από πλευράς ψηλών, αν από εκεί δεν υπάρξει θετική απάντηση, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ψάξει Αμερικανό ψηλό. Κάπου εκεί θα πρέπει να αλλάξει τα δεδομένα του για το τι θέλει να κάνει στην περιφέρεια. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει κάποιον άλλο παίχτη στην περιφέρεια. Αυτός ο Γκίκας Κηφισιάς που όποτε μας βρίσκει. Έφυγε. Ο Κηφισιάς πήγε στον ιστορικό Προμηθέα Πατρών. Τι τα πήρε καλά, ε. Ναι. Τον ήθελα εγώ αυτό, γιατί ρε. Άντε. Μια χαρά είναι, τα βάζει. Τα βάζει, αλλά είναι και το τι ζητάει, έτσι. Τι ζητάει ο Γκίκας. Ο Γκίκας Κηφισιάς. Ζητούσε αρκετά χρήματα. Με 12 ευρώ το μήνα, δηλαδή τι να πάρεις εσύ, το Μάικλ Τζόρνταν. Ωραία. Κοιτάξτε, είναι παίχτες που κάνανε καλή χρονιά με την Κηφισιά και ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης πήγε στην Αστάνα, πάνω στο Παπαθεοδόρου. Δηλαδή άλλες δύο επιλογές έμειναν περίπου. Δύο δεν νομίζω, ίσως να είναι τρεις επιλογές. Απλά επειδή πλέον για τον Αμερικανό μένει άλλη μία θέση, αυτό τελείωσε και το θέμα του συγκεκριμένου του. Τελείωσε με το Σάιμπερτ, έχει πάρει τον Τέιλορ, έφερε και έναν ακόμα κοινοτικό τώρα τον. Τον Πέινερς μένει μία ακόμα θέση ξένου. Το θέμα του Γλυνιαδάκη, το οποίο το τσεκάρει ο ΠΑΟΚ, έχει να κάνει και με την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ ψάχνει εκεί ένα ψηλό, δεν ξέρει τι θα κάνει με τον Μαυροϊδή, αν θα το κρατήσει, αν τον διώξει. Αν τελικά τον διώξει θα πρέπει να πάρει έναν Έλληνα μάλλον κι αυτή. Και εκεί, αν μπει και η ΑΕΚ μέσα ουσιαστικά, δεν ξέρω τι θα κάνει για να ψήσει τον Γλυνιαδάκη, ναι. Γιατί? Ναι, όπως ήθελε να τον πάρει πέσει τον Μαυροϊδή και ο Μαυροϊδής τον είχε τον ΠΑΟΚ, τον περίμενε 1,5 μήνα. Ο Μαυροκεφαλίδης συνεχίζει την ΑΕΚ. Ναι, ναι, συνεχίζει από ό,τι φαίνεται. Εκτός και αν έρθει καμιά πρόταση τρελή και φύγει. Ναι. Για τον κόμπο, τον κόμπο γκάρ που λέμε. Ο κόμπο, κάτσε λίγο. Άμα δεν πάρουμε ψηλό Έλληνα, πάει ο κόμπος. Στο χτένι. Ναι, αν δεν κάτσουν κάποιες ελληνικές περιπτώσεις από αυτές που τσεκάρει ο ΠΑΟΚ, τότε θα πρέπει να ψάρει Αμερικανό ψηλό. Κόμπο Έλληνα έχουμε. Κόμπο Έλληνα δύσκολα. Στις επιλογές που υπάρχουν τώρα που μιλάμε. Είναι ελεύθερος ο Καλαμπόκης, ο οποίος όμως πια οδεύει στα 39. Εντάξει, καλή χρονιά πέρσι με την ΑΕΚ έκανε ο Καλαμπόκης, αλλά... Καλά, σε μια άναρχη ΑΕΚ που ο πιο σοβαρός φαινόταν, ναι, έκανε καλή χρονιά. Όχι, δεν είναι ότι είναι 39 και είναι τελειωμένος, σε καλή κατάσταση είναι, αλλά εντάξει, okay, είναι ένας παίκτης με 39 χρονών. Η ΑΕΚ έχει αφήσει ελεύθερο και τον Κατσίβελη, ο οποίος τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχει πρωταθλητισμό. Όχι και κόμπο ο Κατσίβελης, δε φίλε, εντάξει, τσικόλα τώρα. Εκεί αλλάζει τα δεδομένα. Εκεί είναι ακό. Τον Πόλη είπε. Δεν είναι κόμπο. Ο Κατσίβελης, ο οποίος ξαναλέω, δεν έχει πρωταθλητισμό στον ΠΑΟΚ. Ένας Κατσίβελης παίρνει στην ΑΕΚ και έχει συμβόλαιο 120.000 ευρώ. Ο Κατσίβελης. Πάρε το Βεργίνη καλύτερα, ρε φίλε. Ναι, ναι, καλά, που και δικό μας παιδί. Έμεινε στον Απόλλωνα. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, ναι. Αυτά ισχύουν τώρα, 20 Ιουλίου, έτσι. Γιατί άμα φτάσουμε 15-16 Αυγούστου
τα 120 χιλιάρια γίνονται πολύ εύκολα 30 και 40, άμα δεν βρίσκεις ομάδα. Ναι. Του Κατσίβελη. Δεν το λέω μόνο για τον Κατσίβελη. Πόσο να αντέξω, ρε φίλε, από τον Πασχετικό Πάκο, πόσο να αντέξω. Φτά, ποιο Κατσίβελη. Ξαναλέω, δεν έχει προταθεί. Λέω ότι είναι ελεύθερος, είμαι ελεύθερος από την ΑΕΚ. Είναι μια επιλογή. Το μιλάει για να μην γίνει, κατάλαβα. Προχωρήσει στην αγορά. Ναι. Λοιπόν, για τον κόμπο που λέμε, τον Αμερικανό, το όνομα του Τζος Χάγκινς είναι πολύ ψηλά. Είναι πολύ κοντά σε, είναι, ας το πούμε ότι είναι κοντά στη συμφωνία ο ΠΑΟΚ. Ένας παίχτης που κι αυτός είναι ρούκι, προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του Arkansas Little Rock. Προσπάθησε. Δεν παίρνω και τον προπονητή το Λοδόπουλο, ρε, εσύ, θα τελειώνουμε. Προσπάθησε φέτος στο Summer League του NBA με τους Kings, λίγα πράγματα. Δεν διεκδικεί κάποιο συμβόλαιο εκεί. Πέρσι είχε 14,2 πόντους μέσο όρο, 4,7 ασίστ, 4,2 rebound, 38,3% στα τρίποντα, 45,3% στα δίποντα και 83,7% στις βολές. Για κολεγιακό είναι καλά τα νούμερα και που τα σπάνε συνήθως. Ναι, έχει καλά ποσοστά όντως. Τελευταία του σεζόν πέρσι, στη senior season του Σταύρε στο Πανεπιστήμιο. Ναι, ξεκάθαρα. Και είναι μια περίπτωση που είναι ψηλά για τον ΠΑΟΚ. Απλά υπάρχει αυτό το δεδομένο που λέμε, ότι πλέον ο ΠΑΟΚ και με τον Πέινερς πήρε τον πέμπτο του ξένου, ας το πούμε, βάζω και τους κοινωνικούς μέσα και του μένει μία ακόμα θέση. Ωραία. Κλείνοντας, μηνύματα. Κόμπο δεν είναι όταν έδινες πολλές μπουνιές στο Street Fighter. Δεύτερο, μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει άσο 2-0-4 και 4-1-98. Ξεκάθαρα. Απάντησα. Ναι, παιδιες, ωραία, όντως. Καλό λέει, καλή η παρατήρηση αυτή. Ούτε εγώ ήξερα, γράφει ένας άλλος φίλος, τι είναι κόμπο. Αν θέλει ο Νίκος να γράφει τέτοια, να βάζει από δίπλα σε παρένθεση τη μετάφραση. Όχι, αστεράκι. Και κάτω το κείμενο. Παραπομπή. Ναι. Άλλος φίλος, να πείτε καλές κουβέντες για την ομάδα, η οποία, αφινιχμή, η οποία κάνει μεταγραφές ουσίας ένα μήνα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία και όχι μέσα στην προετοιμασία. Εντάξει, το μπάσκετ είναι πιο εύκολο να το κάνεις αυτό, γιατί δεν παίζεις σε Ευρώπη 15 Ιουλίου και 20 Ιουλίου. Και η προετοιμασία του μπάσκετ ξεκινάει 20 Αυγούστου. Ναι, έχει χρόνο 20 πολύ. 20 Αυγούστου. Δεν μιλάμε για δημοσίους υπαλλήλους τώρα. Δεν μιλάμε τώρα για αθλητές. Άρα πάμε για μια εντελώς διαφορετική ομάδα, έτσι. Ναι, αυτό που λέγανε από το τέλος της σεζόν, ναι. Προσπαθούν να το κάνουν. Τώρα το τι θα δούμε βέβαια στο παρκέ είναι μια άλλη κουβέντα. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το νέο. Ναι. Η νέα που θα δει να χτιστεί η ομάδα, θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πριν κλείσουμε, αύριο είναι η κλήρωση στις 3 το μεσημέρι για το Champions League. Αυτό που έχει διαρρεύσει δεν είναι επίσημο για το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας που θα είναι ο ΠΑΟΚ πιθανότατα. Απλά περιμένουμε το επίσημο, από τη στιγμή που διέρευσε κάτι τέτοιο θα γίνει. Θα είναι εκεί ο Μπάνε Πρέλεβιτς, είναι ήδη από την αρχή της εβδομάδας. Πιθανούς αντιπάλους έχουμε. Ναι. Τι. Ο ΠΑΟΚ στο τρίτο γκρουπ έχει. Είναι ο Άρης που δεν τον βρίσκει μπροστά του. Έχει διαθέτει τη Ρωσική, την Άβδοντορ και την Ερήφη του Μπόγρη που δεν τους βρει μπροστά του. Στο πρώτο γκρουπ είναι ομάδες όπως η Βιλερμπάν, η Στρασβούρ, η Μπάνβιτ από την Τουρκία και η Καρσίγιακα επίσης. Στο δεύτερο είναι η Φραγκφούρτη, η Oldenburg, η ιστορική από τη Γερμανία, η Αβελίνο και η Βενέτσια από την Ιταλία. Τέταρτο γκρουπ, ο Στάνδη από το Βέλγιο, Μακάμπι Ρισόν από το Ισραήλ, Νίμπουργκ από τη Τσεχία, Νεπτούνας από τη Λιθουανία. Πέμπτο γκρουπ. Χιμίκ, ναι. Χιμίκ από Ουκρανία, Έλιος Ντομζάλε από Σλοβενία, Τσιμπόνα από Κροατία, Ρόζα Ράντομ από Πολωνία και στο έκτο γκρουπ είναι η Μέγκα Λέξη Σέρβικη, η Βένσπιλς από τη Λετωνία, η Μονακό από τη Γαλλία και η Λεμάν από τη Γαλλία. Και μένουν ακόμα δύο γκρουπ, τα οποία θα ανακοινωθούν ίσως και σήμερα από ομάδες που έχουν προκριθεί από τα προκριματικά. Ωραία. Νίκος, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Αυτά τα μπασχετικά όλα με την ομάδα που τώρα δημιουργείται και σχεδόν κάθε μέρα. Έχει και μια ανακοίνωση με αθλητή σε λίγο. Μηνύματα. 5 εισιτήρια θα δώσουμε για το φιλικό του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο αύριο το βράδυ. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ φιλικό και αποστολή το μήνυμα στο 54526 για τον αγώνα ΠΑΟΚ Απόλλων Λεμεσού αύριο το βράδυ. Πάμε γρήγορα. Πώς αργήσαμε πάλι σήμερα. Άλλη μια ώρα έχετε για τα μηνύματα που αφορούν τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα με την κυπριακή ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού. FM κενό ΠΑΟΚ φιλικό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. 5 από εσάς θα κερδίσουν εισιτήριο για να είναι αύριο το βράδυ στην Τούμπα, ουσιαστικά στο πρώτο φετινό παιχνίδι της Τούμπας. Έτσι. Βλέπω στο ΠΑΟΚ 24... Και ένα θέμα για όσους ενδιαφέρονται για τις αεροπορικές
εκδρομές των συνδέσμων του ΠΑΟΚ για Άμστερνταμ. Έτσι μπορείτε να δείτε. Υπάρχει πρόγραμμα και για ημερήσια αεροπορική εκδρομή, αλλά και για διήμερη. Έτσι υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να δουν και στο ΠΑΟΚ 24 τι οργανώνουν οι σύνδεσμοι με αεροπορικές εκδρομές για τον μεγάλο αγώνα της Τρίτης στην Ολλανδία. Αυτά που μας περιέγραψε ο Νίκος Ομοσχοβίτης και άλλα αρκετά για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ υπάρχουν και στο ΠΑΟΚ 24. Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για παίκτες, για κληρώσεις, για τα γκρουπ, τα πάντα που αφορούν τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψουμε και στο ποδόσφαιρο σε λίγο, όπου είναι η ομάδα, είναι οι παίκτες, η προετοιμασία, το φιλικό, τα θέματα του Ιβάν Σαββίδη με τα τηλεοπτικά. Εντάξει, είναι μια δραστηριότητα, είναι μια προσπάθεια του μεγαλομετόχου που έχει το δικό της ενδιαφέρον και χθες κάπου κόλλησε και θα αναφερθούμε στο όλο ζήτημα. Κάποιες δηλώσεις του κ. Γκαγκάτση για τις θέσεις του ΠΑΟΚ αναφορικά με την προσπάθεια που γίνεται για να φτιάχτε λίγο διαφορετικά το πρωτάθλημα με άλλους όρους και στα play-off και όχι μόνο. Οι δηλώσεις του Σάμπο και όλες οι τελευταίες λεπτομέρειες για τον Ρόμπερτ Μακ, που σήμερα ή αύριο το πολύ θα ανακοινωθεί από τη Zenit. Δίνουμε πόσα εισιτήρια, ρε. 5 εισιτήρια. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Απόλλωνας Λεμεσού. Αυτή τι πρωτάθλημα πήρανε. Όχι, από Αποέλ πήρε πρωτάθλημα. Και παίζει Champions League, πραγματικά χθες πέρασε. Και ο Βίτορ πέρασε. Όπως πέρασε η ομάδα του Βίτορ που θα παίξει κοντά στον Ολυμπιακό. Anytime, Βίτορ, φίλε. Και στα δύο παιχνίδια. Και στα δύο. Ναι, ναι, θα πιάσουμε το ένα γκολ που θα βάλει. Δεν γίνεται, είναι νομοτελειακό. Έχει αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από ομάδες του Ισραήλ τελευταία χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούν να τους κοντράρουν. Έχει αποκλειστεί και ο Λούκας από ομάδες του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια. Πάμε να κάνουμε μια συζήτηση και ως συνέχεια για τα μπασκετικά. Έτσι, μια συζήτηση λίγο διαφορετική που αφορά και τις εγκαταστάσεις, το κλειστό γήπεδο, για μια συνεργασία που δεν ξέρω αν είναι ακριβώς χορηγική, γιατί είναι πολυδιάστατη αυτή η συνεργασία, έτσι, της εταιρείας Αναδομό με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας, ιδιοκτήτης της εταιρείας Αναδομό, που θα μας ενημερώσει βασικά για το τι αλλάζει στο παρατάκι, στο κομμάτι που έχει αναλάβει ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Όλα καλά. Όλα καλά, εσείς. Όλα καλά. Σωστά το λέμε ότι είναι μια συμφωνία διαφορετική από τις άλλες. Έχετε μια άλλου είδους συνεργασία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν είναι η απλή χορηγική συμφωνία. Όχι, όχι. Είναι ανταποδοτικά στα πλαίσια της χορηγίας. Δηλαδή εμείς δεν πληρωνόμαστε από την ΚΑΕ και με κάποια χρηματικά ποσά που όποτε μπορούμε και όποτε υπάρχει ανάγκη βοηθάμε. Παράλληλα κάνουμε κάποιες εργασίες τις οποίες πάντα μέσα στο πλάνο της ΚΑΕ στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας. Δηλαδή μας διαφημίζουν, είμαστε χορηγοί και εμείς εκτελούμε κάποιες εργασίες. Τι διαφορετικό θα δούμε φέτος στο παλατάκι? Νομίζω το παλατάκι αλλάζει αρκετά φέτος. Κυρίως είναι τα καθίσματα, τα καρκλάκια που αλλάζουν. Βέβαια αυτό είναι με χορηγία και πρωτοβουλία του Ιβάν Σαββίδη. Θα αλλάξει όλη την μορφή του αγωνιστικού χώρου. Στη σάλα, θα φέρετε στη σάλα, ναι. Ναι, ναι, μα ήταν τραγικά εκείνα τα κόκκινα καρυφάκια και τα κίτρινα καθίσματα και τα κίτρινη σωλήνες ήταν προκλητική νομίζω. Τώρα για τον εξωτερικό χώρο δημιουργούμε κάποιους χώρους στους οποίους θα μπορεί ο κόσμος να έρθει. Είναι ακόμα ένας πόλος έλξης, δηλαδή αυτό που κάνουμε με την ολοκλήρωση όπως χαρακτηρίζεται μουσείο που κατά τη γνώμη μου κακώς
είναι ένας πολυχώρος που μεν θα εκτίθενται τα τρόπαια, αλλά είναι και ένας χώρος lounge, στον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκδηλώσεις ή έχουν πρόσβαση τα VIP εισιτήρια. Φαντάζομαι και άλλους κόσμους, αν θέλεις να δει, δεν θα απαγορεύεται η είσοδος. Ναι. Αυτό δεν φαίνεται. Αυτό που δεν φαίνεται το μουσείο, δηλαδή κάποιος που δεν ξέρει, εμείς ξέρουμε, κάποιος που δεν ξέρει, δεν μπορεί να δει ότι υπάρχει μουσείο. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Είναι αλήθεια. Απλά για να μην κατηγορήσουμε την ΚΑΕ για κακή διαφήμιση ή για εκμετάλλευση, βάσει πτώση αυτή της επένδυσης που έγινε πέρσι, περιμέναμε να ολοκληρωθεί. Δηλαδή υπήρχαν πολλές ιδέες, υπήρχαν πολλά αντικείμενα. Πέρσι είχαμε κάνει την πρώτη φάση, αν θυμάστε, είχε παρουσιαστεί με κάποιους εκπροσώπους της Λιμός που είχε γίνει ένας αγώνας εδώ πέρα και μάλιστα είχε προβληθεί και στα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν ήταν ικανοποιημένη η ΚΑΕ από το αποτέλεσμα. Θέλαμε το κάτι παραπάνω. Φέτος μπορέσαμε και μπλέξαμε στο όλο project έναν πολύ μεγάλο αρχιτέκτονα και διακοσμητή, το Μίμη, τον Τζίτσο. Φαντάζομαι το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Και έχει και υπογράφει με το ταλέντο του, ας πούμε, αυτόν τον χώρο φέτος. Και αυτό στα πλαίσια χορηγίας και ο άνθρωπος και ο Μίμης δεν πληρώθηκε γι' αυτό. Παρόλο που άνθρωπος δεν ασχολείται με τα αθλητικά, από όσο μπορώ να γνωρίζω. Απλά επειδή είδα αυτή την προσπάθεια και ήθελα να συμμετάσχει σε αυτό το project, τυχαίνει να συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια για να δούμε με το Μίμη. Και ήθελα να βάλει και αυτό στο λιθαράκι του. Οπότε φέτος το περνάμε σε άλλο επίπεδο. Ίσως γι' αυτό η ΚΑΕ δεν το έχει προβάλει όσο θα έπρεπε να προβληθεί. Πράγμα που αν θέλετε είναι και δικό μου παράπονο. Νομίζω ότι όλα αυτά θα αλλάξουν φέτος. Γίνεται ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, ξεχωριστός, δεν θυμίζει μουσεία όπως αυτό της Χάνθη ή άλλα που βλέπουμε στην Ισπανία, στο εξωτερικό. Κύριε Κωνσταντινίδη, είπατε νωρίτερα ότι μέσα στο εσωτερικό θα υπάρξει αλλαγή ακόμα και στους μεγάλους κίτρινους σωλήνες που φαίνονταν και είναι δύσκολο προφανώς, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό, όχι, εύχομαι να υπάρξει. Να εύχεστε. Όλοι το ευχόμαστε. Το κίτρινο είναι προκλητικό. Εντάξει. Ναι, μουστάρδα δεν βάζουμε την κίτρινη σωλή στο γήπεδο. Συνολικά, από τότε που ξεκινήσατε αυτή την εργασία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τι έχει γίνει στο γήπεδο, τι έχει αλλάξει, συνολικά ένα απολογισμό να κάνατε? Ναι, κοιτάξτε, είναι 4 χρόνια που συνεργαζόμαστε με την ΚΑΕ. Έχουμε κάνει αλλαγές στον εσωτερικό χώρο που αφορούν εκεί τα lounge καθίσματα, τα VIP, έχουν γίνει κάποια, έχουν προσθεθεί τζαμαρίες να ξεχωρίσουν τα διαρκείας από τα μη διαρκείας. Έχει γίνει στον αγωνιστικό χώρο κάτι πάγκοι που υπήρχαν εκεί στα δημοσιογραφικά της γραμματείας κάτω, μέσα στο παρκέ. Μπήκαν κάποια προστατευτικά να μην φαίνονται, ας πούμε, τα σίδερα και σκελετοί. Έχουμε αλλάξει τις κάμερες, γιατί υπήρχε ευρωπαϊκή οδηγία να τα πλάνα να είναι από την απέναντι μεριά τα δημοσιογραφικά. Κάναμε εκεί τους πάντους. Είναι πολλά, πάρα πολλά. Το βασικότερο για μένα και το εκεί που βγάζω το μεράκι μου, να σου πω την αλήθεια, είναι το μουσείο. Φέτος βέβαια η μεγαλύτερη επένδυση γίνεται στα αποδυτήρια. Δηλαδή? Είναι πράγματα που δεν θα τα δει ο κόσμος, αλλά νομίζω θα ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας. Είναι διαφορετικό ακόμα και για τους παίκτες, ακόμα και για διαπραγμάτευση. Γιατί όσο ξέρουμε, χρήματα δεν υπάρχουν, τουλάχιστον να υπάρχουν παροχές. Τα αποδυτήρια αλλάζουν εξ ολοκλήρου. Γκρεμίζονται, ξαναγίνονται στην ουσία. Δηλαδή και οι πάγκοι που αλλάζουν οι παίκτες, μπαίνει μια ωραία ψευδοροφή με το δικέφαλο, με φωτισμό, μπαίνουν καινούργιοι εξαερισμοί. Και φυσικά οι ντουζιέρες γίνονται με μια πολύ σύγχρονη μέθοδο, ένα πολύ σύγχρονο υλικό, την πατική της μεντοχονία. Θα είναι ένα άλλο, όσο σύγχρονο μπορεί να υπάρξει σε αποδητήρια. Στην μπουτίκ θα έχουμε κάποια αλλαγή? Εγώ για τον κουμπάρο μου βασικά αγχώνομαι, γιατί τον έχουμε εκεί πέρα σε ένα... Ναι. Να μεγαλώσει ο χώρος, λες. Συνεπίθετος, λέω. Ναι, γίνεται επέκταση της μπουτίκ και αυτό στα πλαίσια της χορηγίας. Θα τραβηχτεί δηλαδή μέχρι την κολόνα έξω, πώς θα γίνει ακριβώς? Θα διπλασιαστεί σχεδόν ο χώρος, ναι. Τώρα εκεί υπήρχε ένας νεκρός χώρος, στην ουσία εκεί πέρανε κάποιες συνεντεύξεις στο πόδι, τα τηλεοπτικά κανάλια κυρίως. Ήταν ένας τελείως άξιος χώρος, τον οποίο θα δώσουμε μέσα στην μπουτίκ. Θα μπορούν να εκτεθούν πολύ περισσότερα προϊόντα.
Και το καλό είναι ότι μέσα από το μουσείο, δηλαδή μπαίνοντας ένα σχολείο ή κάνοντας μια εκδήλωση, κατευθείαν θα μπορεί ο κόσμος να... πλέον η είσοδος είναι δίπλα από την είσοδο του μουσείου. Ωραία. Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά, να δούμε πώς θα αλλάξουν όλοι οι χώροι στο κλειστό γήπεδο. Κάποια έρευνα που να είναι συνολική για το ΠΑΟΚ Sports Arena έχετε κάνει ποτέ? Ναι, βεβαίως. Έχει κατατεθεί μετά από παραγγελία τα έβαλα, βέβαια και αυτό στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας, της χορηγίας, έχει κατατεθεί ένα πλάνο το οποίο σιγά σιγά η ΚΑΕ βρίσκει όχι πόρους αλλά χορηγούς κυρίως και το ολοκληρώνει. Ας πούμε αυτό που γίνεται με τα καρεκλάκια ήταν στο αρχικό πλάνο. Ένα, το πούμε, επιχειρησιακό πλάνο, αν και δεν έχει αποσβέσεις, αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, με αρκετές εργασίες. Δηλαδή υπάρχουν μέσα προβλέψεις και για χώρους αναψυχής, μια βελτίωση στους χώρους εκεί στα ΑΜΕΑ. Έχουν ακόμα αρκετά πράγματα να γίνουν. Και για μένα ένα από το βασικό, πέρα από τα καρεκλάκια, για τον ιστορικό χώρο είναι να γίνουν οι κουρτίνες. Δηλαδή είναι κάποιοι ευρωπαϊκοί αγώνες που το γήπεδο φαίνεται άδειο. Οπότε με αυτές τις κουρτίνες, αν παραβάνουν, μπαίνουν στις πάνω κερκίδες, να φαίνεται έτσι λίγο πιο ζεστή ατμόσφαιρα. Κοιτάξτε, αυτό που γινόταν στα μπουζούκια καθημερινές δηλαδή, αυτό μας λέτε τώρα. Έτσι παραβάνουν. Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν βέβαια ένα ακόμα πόλο έλξης για τον κόσμο να αρχίσει να έρχεται στο γήπεδο. Το μπάσκετ είναι ο μεγάλος αντικειμένος του ΠΑΟΚ, νομίζω. Εσείς τώρα συμφωνείτε που έχετε όλη αυτή την αγάπη και για το άθλημα, ότι η τοποθεσία, η απόσταση του γηπέδου από την πόλη επηρεάζει την προσέλευση κόσμου? Να σας πω, το έχω σκεφτεί και ήμουν σχεδόν σίγουρος γι' αυτό. Αλλά ναι, από την άλλη, ας πούμε στον Εύωσμο μένει η μισή Θεσσαλονίκη και έχουμε πολλούς οπαδούς στις δυτικές συνοικίες και είναι η δυναμική. Νομίζω θα κάνει περισσότερο, είναι πιο εύκολο από το να πας στο Αλεξάνδριο, ας πούμε, παρά στο Παλατάκι. Νομίζω ότι είναι της ίδιας σχολείας, αν όχι πιο εύκολο. Λόγω περιφερειακού. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι γιατί εγώ πηγαίνω στο γήπεδο από τότε που είχα το Παλέντε Σπορ. Δεν ήταν εύκολο. Από τους αμπελόγους έμεινε στον Εύωσμο. Δύο λεωφορεία έπαιρνα. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να κατέβεις με αυτοκίνητο. Δεν ήταν πιο εύκολη η πρόσβαση. Νομίζω μεγάλο θέμα. Ο κόσμος αδικεί τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ζητάει τίτλους. Ας πούμε στο ποδόσφαιρο είχαμε περισσότερους τίτλους και πηγαίνει ο κόσμος εκεί. Δεν ξέρω. Πρέπει να έρθουμε κοντά σε αυτήν την ομάδα, να τη στηρίξουμε. Γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια και πρέπει να δώσουμε ο καθένας ό,τι μπορεί, έστω το εισιτήριο, έστω το διαρκείας του. Πρέπει να δώσουμε στην ομάδα, πρέπει να τη στηρίξουμε. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση και την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά με όλα όσα γίνονται στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, με αφορμή τη συνεργασία της ΚΑΕ βεβαίως με την Αναδομό, που μας την περιγράψε ο κ. Κωνσταντινίδης. Το κλειστό φυσικά, το οποίο ανήκει σε όλο τον ΠΑΟΚ, το χρησιμοποιούν πολλά άλλα τμήματα, μεταξύ των οποίων και η πρωταθλήτρια ομάδα Βόλη, με την οποία θα ασχοληθούμε στην πορεία της εκπομπής. Μηνύματα αρκετά είναι και κάποια άλλα που αφορούν άλλα ζητήματα. Για τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα, γράφεται FM, αφήνεται κενό, ΠΑΟΚ φιλικό, για το ποδόσφαιρο έτσι, το αυριανό μάτς, το μήνυμα στο 545-26. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με την εταιρεία ΟΤΕΚΟ, ΚΤΕΟ, με ειδικές τιμές για ανέργους και πολυτέκνους, ΚΤΕΟ για αυτοκίνητα, για φορτηγά, για μηχανές, για όλα, δίκυκλα κτλ. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, περνάει τον έλεγχο και ανανεώνει το ραντεβού μετά από 2 χρόνια πάλι. Φεύγει αυτή η υποχρέωση ή αυτό το άγχος. Επαναλαμβάνουμε, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά στην ΟΤΕΚΟ. Μαζί μας την πρώτη ώρα βεβαίως και η τεχνική εταιρεία Αναδομό, όπου ακούσατε την μορφή συνεργασίας που έχει εδώ και 4 χρόνια με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στο κλειστό γήπεδο της ομάδας. Γεια! Τα δικά σας έργα, για τις δικές σας ανακοινήσεις, 2311-241-508. Επιστροφή σε πολύ λίγο και με ποδόσφαιρο και με τα υπόλοιπα που έχουμε για σήμερα. Είμαστε ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο για την ΕΠΟ και διαβάζουμε είδηση: μαφιόζικη επίθεση στον πρόεδρο της ΕΨΑ, τον κύριο Δημητρίου. Τι κάνανε σε αυτόν τον άνθρωπο?
Λοιπόν, είναι ένας από τους ηγέτες, ας πούμε, της αντιπολίτευσης, ο κύριος Δημητρίου. Χθες το βράδυ, έξω το σπίτι του, τον περίμενε άγνωστος και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Δεν του είπε το οτιδήποτε, τον χτύπησε μόνο και μετά διέφυγε με αυτοκίνητο το οποίο τον περίμενε πιο κάτω. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, στο αυτί, έχει διάφορα, έχει σημάδια. Καταγράφεται αυτή την ώρα η συγκεκριμένη είδηση. Ανεβαίνει το θερμόμετρο δηλαδή στα προεκλογικά της ΕΠΟ. Και πού είσαι ακόμα? Βλέπω να πέσουμε ξύλο όλοι μόλις στο τέλος, να ξέρεις. Θα δώσουμε ραντεβού κάπου στη Φαρκαδόνα, στα λιμάνια και στα χωράφια. Εκεί που έχει φτάσει η κατάσταση. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο κύριος Γκαγκάτσης, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ, για τις θέσεις και τις ΠΑΕ. Κυρίως που αφορούν το πρωτάθλημα βέβαια. Με τον ΠΑΟΚ να συμπλέει με την Νόβα, αλλά να μην ψηφίζονται προτάσεις της Νόβα προς το παρόν, μια και η συμμαχία των 12, που και αριθμητικά είναι μια μεγάλη συμμαχία, δεν θέλει να διακινδυνεύσει τον υποβασμό προς των ομάδων. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα με τη διαιτησία, με τα play-off, πολλά και διάφορα. Θα συρθεί σε κάποια φάση η Λίγκα αναγκαστικά εκεί, να ξέρεις. Σε τι απλό. Κουβέντα αυτών που θέλει η Νόβα. Ναι, δεν είναι ένα, έτσι είναι αρκετά. Ναι, εννοείται. Για να γίνει πιο ανταγωνιστικό αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο πιο ισχυρός σύμμαχος της Νόβα σε αυτό το πράγμα, με διακριτικό τρόπο βέβαια, για να μην ανοίξει μέτωπο και με τους 12, ο οποίος είναι ο μόνος που δεν έχει επεκτείνει το συμβόλαιο με την Νόβα. Σωστό και αυτό. Είμαστε πότε πήγε 1 και 20. 1 και 20 πήγε. Τι να κάνεις, φίλοι, εμπορικές εκπομπές έτσι είναι. Τρεχάτε. Ναι. Τρεχάτε δεύτερη ώρα με Ρέμβη. Ρέμβη, ρε φίλε. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, θα καταλήξεις σε κάποια φάση της ζωής σου να πίνεις ποτάκι, καφέ, να τρως στη Ρέμβη. Στο 4.33% καλείται και κλείνεται τραπέζι. Δευτέρα έχουμε μύθος κορώνα με 3 ευρώ. Τρίτη Τετάρτη σήμερα δηλαδή με ένα κοκτέιλ συν ένα δώρο. Παρασκευή ελληνική βραδιά στο κλαμπ της Ρέμβης. Και βέβαια Κυριακή Μύθος Day. Ζήσε το μύθο σου, μία μπύρα πίνεις, δύο έρχονται. Και να μην ξεχάσουμε τον διαγωνισμό του Λίμπερο και του Κέντρου Διαβίου Μάθησης, Data Labs. Μπορείτε να κερδίσετε μια ετήσια υποτροφία αξίας 1.900 ευρώ για το δίπλωμα πληροφορικής ή το δίπλωμα τουρισμού. Έτσι, με πιστοποίηση από την ΑΚΤΑ, στείλτε 54526 ονοματεπώνυμο κενό τουρισμός για τον τουρισμό ή πληροφορική για την πληροφορική. Η κλήρωση, όπως ξέρετε, 25 Ιουλίου στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα το μεσημέρι εδώ στον Λίμπερο. Για πιο πολλές πληροφορίες για το Data Labs, datalabs.edu.gr, Εθνικής Αμήνησης 14α. Πάμε, σε λίγο επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου, να πάμε σε ένα άλλο θέμα πολύ ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ και θα επιστρέψουμε στα του ποδοσφαίρου για να τα πιάσουμε όλα με τη σειρά. Άλλα 40 λεπτά έχετε για τα εστήρια του φιλικού, FM γράφεται κενό ΠΑΟΚ φιλικό στο 545-26. Και θα πάμε σε έναν από τους αθλητές που εδώ και 10 χρόνια έχουν συνδυάσει το όνομά τους με τον ΠΑΟΚ και έχει περάσει τόσα και τόσα μέχρι να φτάσει να πανηγυρίζει τίτλους, στον αρχηγό της ομάδας Βόλεϊ, στον Γιάννη τον Παντακίδη, ο οποίος παραμένει κανονικά στον ΠΑΟΚ.
είναι στη γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Άμα σου πούμε να πάμε να παίξουμε beach volley, είσαι έτοιμος, παίζεις? Έτοιμος είμαι. Μάλιστα. Έχουν περάσει όλα τα περσινά? Όλα τα περσινά έχουν περάσει και ετοιμαζόμαστε για την καινούργια σεζόν. Εμείς λίμπερο θα παίξουμε, να ξέρεις, δεν μπορούμε κάτι άλλο. Αναγκαστικά. Δεν έχει σημασία. Πάμε να παίξουμε και εντάξει, το πολύ πολύ στερό θα μην παίξουμε βόλεϊ, να ράξουμε σε κάνα παραλία. Αυτό το μόνο σίγουρο αυτό. Γιάννη, για την περσινή σεζόν τώρα, τι σου μένει πιο πολύ, οι δικές σου ατυχίες ή αυτή η φοβερή πορεία της ομάδας, έτσι όπως κατέληξε στο τέλος, με μεγάλη επιτυχία στο πρωτάθλημα, με φοβερή ατυχία στο κύπελο? Σίγουρα μένει η καλή πορεία της ομάδος που στο τέλος πανηγυρίσαμε το πρωτάθλημα, παρόλο που τροματίσαμε στην τέταρτη θέση, ναι, της κανονικής διάρκειας και τους δύο χαμένους τελικούς που εμείς χαρίσαμε, όχι, ναι, χάσαμε, ναι, εμείς χαρίσαμε. Τις δύο θετικές αυτοκτονίες ουσιαστικά. Ναι, ναι. Όσο για τον τραυματισμό δεν θέλω να το θυμάμαι καθόλου, γιατί είναι ένα πράγμα που τελείωσε και συνεχίζουμε δυνατή για την καινούργια χρονιά. Περασμένα, ξεχασμένα αυτά. Σωστά. Όλη αυτή η διαδικασία για να ανανεώσεις, για να συνεχίσεις, ήταν τυπική, ήταν εύκολη, δύσκολη, κράτησε καιρό? Μπορείς να μας την περιγράψεις, γιατί χθες ανακοινώθηκε. Ναι, ήταν πιστεύω μια πολύ εύκολη απόφαση, γιατί έδειξε και η διοίκηση ότι με θέλει και εγώ ήθελα πάρα πολύ να μείνω. Εντάξει, καθυστερήσαμε λίγο, είχαμε μιλήσει πολύ πιο νωρίς. Έχει πριν από κανένα 1,5 μήνα, τα είχαμε βρει, αλλά τελικά ανακοινωθήκαμε χθες, προχθές. Εντάξει, δεν έχει ουσία, είναι ότι θα βρίσκομαι και πάλι στην ομάδα για να βοηθήσω την ομάδα μου να πάει ακόμα, να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Τι διαφορετικό να περιμένουμε φέτος από τη στιγμή που ο Γιάννης Καλμαζίδης ξεκινά τη σεζόν και ουσιαστικά στείλει τον προγραμματισμό? Πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι από την αρχή δεμένη και δεν θα έχει δεν θα έχει την αλλαγή του προπονητή για να προσπαθήσει να ξαναπροσαρμοστεί στα δεδομένα. Αλλά πιστεύω ότι από την αρχή η ομάδα θα είναι δεμένη με τον ίδιο προπονητή, οι ίδιοι παίχτες και όλα θα πάνε καλά. Εγώ αν είμαι καχύποπτος και πω καλά, ρε, εσύ δεν παίζει ο Σεπέδα, έφυγε ο Σεπέδα, έφυγε ο Χιμένεθ, έφυγε ο Λί, έφυγε ο Γιαμπλόσκι, σημαντικοί παίκτες. Ωραία, ποια είναι η απάντηση για να με πείσουν ότι το επίπεδο της ομάδας δεν θα αλλάξει? Δεν θα αλλάξει, γιατί έχουν έρθει παίχτες οι οποίοι βρισκόταν και πρόπερσι στην ομάδα, στον πρώτο τίτλο της ομάδας, σαν τον Γκόμες και ο Σαφράνοβιτς, και που έχουν δείξει και ήδη πόσο μεγάλοι οι παίχτες είναι, και πιστεύω ότι και με την βοήθεια των καινούριων παίχτων που έχουν έρθει, που έχουν δείξει πέρσι στην Ελλάδα, όπως ο Ανδριάδης ήταν ένας πάρα πολύ καλός κεντρικός, έχουν δείξει όλοι οι παίχτες ότι είναι πάρα πολύ καλοί και πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα σκεφτεί το πώς ήταν πέρσι η ομάδα και δεν είναι πολύ καλή φέτος. Θα έρθει και θα δει από την αρχή ότι η ομάδα είναι ανεβασμένη πολύ. Επειδή τα ρόστερ σιγά σιγά ετοιμάζονται όλων των ομάδων και κυρίως των μεγάλων, των φαβορί για τις πρώτες θέσεις, λένε ότι με βάση και τα χρήματα που έχουν ξοδευτεί, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολλές μεγάλες υπερβάσεις και αυτός είναι το πρώτο φαβορί. Έχεις κάτι να πεις από αυτού, να απαντήσεις, ή έτσι είναι? Εντάξει, αν τα φαβορί τα βλέπουν σύμφωνα με τα χρήματα που έχει δώσει κάθε ομάδα, τότε εντάξει, δεν μπορείς να πεις κάτι. Το φαβορί κρίνεται μέσα στο γήπεδο. Ένα παιχνίδι. Αν εκείνη τη μέρα ο καλός παίκτης βρεθεί σε καλή μέρα, χάνεις το παιχνίδι και μετά δεν σκέφτεσαι ούτε τα λεφτά που έχεις δώσει και χτυπιέσαι. Άρα καλύτερα οι απαντήσεις να δοθούν μέσα στο γήπεδο και να μην βιαστούν να πούν κάποιοι ότι δόθηκαν πολλά λεφτά από τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Γιάννη, τι σημαίνει Γκόμες, τι σημαίνει Σαφράνοβιτς, λες είναι πιο εγγυημένες λύσεις σε σχέση με άλλους αθλητές οι οποίοι ίσως τους περιμένατε και λίγο να προσαρμοστούν? Είναι σίγουρα πιο εγγυημένες λύσεις, είναι πιο έμπειροι παίχτες. Έχουν εμπειρία από πολλά πρωταθλήματα και πρόπερσι άλλωστε μας είχαν δείξει ότι κατευθείαν βοήθησαν την ομάδα από το πρώτο παιχνίδι κιόλας και πιστεύω έτσι θα είναι και φέτος. Λες του χρόνου το γήπεδο να έχει έτσι πιο μόνιμη βάση περισσότερο κόσμο?
Λες να γίνει πλέον έτσι συνείδηση ότι αυτή η ομάδα είναι πολύ πολύ υψηλό επίπεδο και θα προσφέρει θέαμα είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με τον Παναθηναϊκό, είτε με πιο αδύναμους αντιπάλους. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα βρίσκεται πάλι στο γήπεδο, γιατί έχει τα δύο τελευταία χρόνια η ομάδα έχει δείξει πολύ καλές, πολύ καλές, έχει κάνει πολλές καλές εμφανίσεις και με τους τίτλους που έχει πάρει. Και πιστεύω ότι ο κόσμος θα βρίσκεται στο γήπεδο για να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε και να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερους τίτλους. Κακά τα ψέματα, έχει ζήσει στον ΠΑΟΚ με άδειο γήπεδο, με φίλους γνωστούς, συγγενείς κτλ. Πιστεύεις ότι αν συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο να κινείται η ομάδα, να φέρνει τίτλους, θα φτιάξει και επιτέλους το δικό της κοινό? Ναι, το πιστεύω αυτό. Πέρα, εντάξει, από πιο παλιά η ομάδα όταν έπαιζε μέσα στο γήπεδο, όπως είπες, ήταν οι συγγενείς μας και υπέκτησαν πιο πολύ από τους φιλάθλους μέσα στο γήπεδο. Αλλά αυτά τα δύο χρόνια έχουν αλλάξει αυτά. Ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, έρχεται, βλέπει την ομάδα και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο θα φτιάξουμε το δικό μας κοινό και θα έρχεται ο κόσμος πάντα στο γήπεδο. Μάλιστα. Γιάννη, πότε ξεκινάτε? Δεν το γνωρίζουμε αυτό ακόμα, περιμένουμε προπονητής να μας ενημερώσει αυτό. Αργότερα τον Αύγουστο. Τελείωσε ο καλοκαίρις με εθνικές. Συνήθως τέλη Αυγούστου, ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία δουλειά ρε φίλε, τρεις μήνες διακοπές, εσείς και δάσκαλοι. Εμείς και δάσκαλοι, ναι. Εντάξει. Βγήκαμε κοντί, δεν μπορούσαμε να παίξουμε βόλεϊ. Τέλος πάντων, δεν υπήρχε και λίμπερο τότε. Γιάννη, και πάλι πολλά συγχαρητήρια για την παραμονή. Καλή επιτυχία, με υγεία για όλη τη σεζόν. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά τον αρχηγό της πρωταθλήτριας ομάδας στο βόλεϊ για τον ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Πανταϊκίδη που μας μίλησε με αφορμή αυτή τη συνεργασία. Αφού πήγαμε από το ένα άθλημα στο άλλο, να πούμε και το handball. Ο ΠΑΟΚ κάνει κάποιες κινήσεις, γίνονται κάποιες αλλαγές στο ρόστερ. Βλέπω εδώ στο ΠΑΟΚ σέρα ότι αποκτά και τον Οικονόμου, ο οποίος είναι pivot. Έπαιζε στον Ποσειδώνα Λουτρακίου. Χθες ανακοινώθηκε και άλλη μια μεταγραφή με τον Γρηγοριάδη. Ο Δικαίας το παλιά του. Ο Δικαίας. Ταξινή. Γιατί? Πήρε Αλβανό, πήρε έναν τερματοφύλακα που πίναμε ξύδια στον Κέρκυρα. Καλό παιδί φαίνεται. Δεν ξέρω. Ωραία. Αυτά για τα αθλήματα γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία επιστρέφουμε. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο. Είπαμε ότι μέσα από είπαμε, διάλειμμα θα πάμε και θα το πάρουμε. 4, μπορείτε να διαβάσετε ανακοίνωση των συνδέσμων για τις εκδρομές, τις δύο που θα κάνουν. Είτε από Δευτέρα και Τρίτη, είτε την αυθημερών της Τρίτης. Έχει δύο επιλογές. Για τις εξασφαλισμένο εισιτήριο. Αεροπορικές εκδρομές στο Άμστερνταμ. Έχουμε το θέμα της τηλεοπτικής άδειας για τον Ιβάν Σαββίδη. Έχουμε κάποιες πληροφορίες να παραθέσουμε μετά το διάλειμμα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα και τι λέγεται παρασκηνιακά από τους ανθρώπους του Σαββίδη. Ναι, υπάρχει και επίσημη ενημέρωση γιατί κόπηκε. Έτσι, υπάρχει και επίσημη ενημέρωση γιατί κόπηκε. Η επίσημη δικαιολογία της Επιτροπής. Αναζητήθηκε η επίσημη δικαιολογία αρκετή ώρα, είναι αλήθεια. Ναι. Ναι. Δηλαδή είναι αστεία η επίσημη, αν είναι αυτή που μου είπανε. Σωστά. Και θα πάμε και στην ποδοσφαιρική ομάδα με όλους τους παίκτες που έχουν έτσι κάποιες εκκρεμότητες. Να δούμε και τι δηλώνει ο Σάμπο που τελικά πιο πολύ μπερδεμένος είναι τις τελευταίες ημέρες παρά έχει αποφασίσει τι θα κάνει ακριβώς. Δεν το λες και τσακάρι, εντάξει. Είναι σε δύσκολη φάση. Είναι λίγο δύσκολα είναι. Σε δύσκολη φάση. Επιστροφή με τα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ. Άλλα 20 λεπτά για εισιτήρια για τον αγώνα το φιλικό. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ φιλικό. Ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526, 8.30 στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Απόλλων Λεμεσού. Δεν έχει προβλήματα η ομάδα. Εντάξει, σήμερα βέβαια έχει δύο προπονήσεις. Στην Τούμπα θα γίνουν και οι δύο. Ο ΠΑΟΚ από την Παρασκευή πιστεύει στη μεσήμβρια. Με έτοιμα τα αποδυτήρια, φυσιοθεραπευτήριο, το γραφείο του προπονητή, τα βασικά δηλαδή για να μπει η ομάδα και μέχρι τον Αύγουστο να τελειώσουν και όλες οι άλλες εργασίες. Μια και ρώτησε και χθες φίλος τι γίνεται εκεί με τα έργα τα οποία γίνονται. Να ενημερώσω ότι ο Σούφου ΠΑΟΚ Κέσσαρας επανομής κάνει πάρτι. Καλή είναι στα πάρτι εκεί στην επανομή. Μια χαρά είναι. Στις 22 του μηνός, Σάββατο αυτό, πότε είναι. Mm-hmm. 22 του μηνός. Παρασκευή. Παρασκευή είναι. 20 σήμερα, Παρασκευή 22. Παρασκευή 22 λοιπόν.
Rock Party, αφιέρωμα σε τρύπες και ξύλινα σπαθιά. Εδώ εγχώρια προϊόντα και συγκεκριμένες μπάντες. Στον ποταμό της επανομής, από τις 9.30 ώρα μπορείτε να πηγαίνετε εκεί πέρα, όσοι στην περιοχή και όχι μόνο, να κάνετε ένα παρτάκι καλοκαιρινό, ωραίο, παοξίδικο, με τα παιδιά από το Σούφου ΠΑΟΚ Κέσαρας επανομής. Για τον Ιβάν Σαββίδη, το σκεπτικό της απόρριψης για την τηλεοπτική άδεια, όπου κόπηκε και το Μέγκα βέβαια, είναι το, στηρίζεται στο ότι οι οικονομικές καταστάσεις για το 2015 της Δημέρα Limited, που είναι η μέτοχος μετά την Κύπρο, που περιλαμβάνονται στο φάκελο συμμετοχής, δεν είναι ελεγμένες από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λένε στον ΠΑΟΚ ότι θα γίνει ένσταση σίγουρα. Ναι. Και ότι δεν τους τρομάζει ιδιαίτερα το θέμα το αυτό. Δηλαδή ότι στην ένσταση θα περάσει. Το θέμα είναι ότι έχουν αντιληφθεί και αυτοί ότι υπάρχουν πιέσεις από αρκετά υψηλά για να μην προχωρήσει η άδεια του Ιβάν Σαββίδη. Και έχει να κάνει βέβαια με την χώρα προέλευσης του Ιβάν Σαββίδη, έχει να κάνει με πολλά άλλα τα οποία μη γίνει ο Λιακόπουλος τώρα, αλλά υπάρχουν πιέσεις. Κάποια στιγμή αυτή η υπόθεση θα φτάσει σε ένα είδος πληστηριασμού, έτσι. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι σε επίπεδο πληστηριασμού δεν φοβάται να μπει ο Σαββίδης. Έπρεπε να περάσει αυτό το σκόπελο. Ναι. Της προέγκρισης ουσιαστικά. Όπου βεβαίως για αυτό το κομμάτι, για να το κλείσουμε, επειδή οι τηλεοπτικές άδειες λένε ότι θα είναι τέσσερις, έτσι είναι ο αρχικός σχεδιασμός, προφανώς θα υπάρχουν και διάφορες συνεργασίες στην πορεία και συμπράξεις. Καλά, ήδη μελετάτε το Plan B, εντάξει. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, εγώ κάνω μια τηλεόραση και βγαίνω, παίρνω μια άδεια. Είμαι επιχειρηματίας κόλκας που έχω να επενδύσω, ξέρω εγώ, 200 εκατομμύρια ευρώ σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Και μπαίνω μέσα. Ως επιχειρηματίας δεν μπορώ να έχω συμμαχίες. Να πουλήσω μετοχές, ποσοστό. Δηλαδή δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα αυτά. Θα πρέπει να εγκριθεί τέλος πάντων ότι η πώληση των μετοχών, όπως συμβαίνει σε όλα τα της ΑΕ. Εντάξει. Πάλι θα μπω. Δεν το, πραγματικά δεν έχω καταλάβει ακόμα τι θέλουν να κάνουν. Δεν το έχω ψάξει και πολύ βέβαια γιατί λείπαμε. Αλλά εντάξει. Φίλος γράφει στην ομάδα μας στο Facebook μια ερώτηση στο Σταύρο. Όταν λες πως ο Κάνιας έχει πολύ καλές περιστροφές, τι εννοείς? Ότι η πρώτη πάσα, φίλε, όταν την παίρνει από τα στόπερ, ξέρει πού να κινηθεί. Είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Ο Τσίμιροτ. Και ο Τσίμιροτ έχει καλές επιστροφές. Το θέμα είναι ότι δεν τις έχει στο επίπεδο του Κάνιας. Ο αμυντικός χάφερ, φίλε, παίρνει την μπάλα από τα στόπερ. Ναι. Θα πρέπει να γυρίσει να ψάξει την πρώτη πάσα. Εντάξει. Η περιστροφή. Αυτό λέγεται. Και είναι πολύ βασικό συστατικό για τον αμυντικό χαφ, η περιστροφή. Είναι κάτι που δεν έχει ο Κάτσε π.χ. Οι περιστροφές του δηλαδή είναι επικίνδυνες. Δεν έχει σίγουρα πατήματα, μπορεί να πουλήσει μπάλα. Για τον Βαρέλα γράφουν εδώ φίλοι, μήπως ξέρετε, λέει, αν έχει κλείσει στη Γερμανία. Μπα. Δεν νομίζω, από τον ΠΑΟΚ παραδέχονται ότι είναι κλεισμένος ο Βαρέλα, γιατί θα έρθει αργά ή γρήγορα. Άλλος φίλος, οι μεταγραφές που έγιναν στο ποδόσφαιρο ήταν όλες η πρώτη επιλογή της ΠΑΕ? Ήθελαν και κάποιους άλλους που για διάφορους λόγους δεν ήρθαν? Ο Μάτος ήταν η πρώτη επιλογή. Ο Μπίσεσβάρ ήταν η δεύτερη γιατί θέλαμε τον Ματέους. Ο Κρέσπο ήταν η δεύτερη γιατί λέγαμε τον Βαρέλα. Ο Τζάλμα Κάμπος ήταν πρώτη. Ο Μπρίκτς ήταν τρίτο-τέταρτη νομίζω. Με αυτά που έχουν γίνει γνωστά, έτσι. Με αυτά που έχουν γίνει και γνωστά. Πολλά μπορεί να μην έχουν γίνει γνωστά. Ποιο ήταν ο πειραμό? Ο Κάνιας ήταν ψηλά. Τώρα τα πρώτος, δεύτερος ήταν ψηλά. Ποιο ήταν ο πειραμό? Αυτή. Όχι, ο Σάκχοφ ήταν ψηλά. Ήταν επιλογή. Πάω στον προγραμματισμό του, δεν έλεγε για καθαρό οχτάρι. Αλλά όταν αφήνεις γκολάσα σάμπο να φύγουν που θεωρούνται καθαρά οχτάρια, πρέπει να πάρεις οχτάρι. Τώρα στο ρόστερ που έχει διαμορφωθεί, βλέπεις κάποιο κενό? Ουσιαστικό κενό σε επίπεδο χαρακτηριστικών έχει μόνο η επίθεση. Ύψος στην άμυνα? Αυτό θα ζήσουμε με αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Κοίτα, δεν χάσαμε ύψος, αν θέσω τη σύγκριση Βαρέλα Βίτορ, ίδιοι είναι αυτοί οι δύο.
Σίγουρα ο Βαρέλα είναι πιο γρήγορος. Σίγουρα θέλει προσαρμογή. Σίγουρα ο Μάτος είναι ψηλότερος του Κίτσιου. Ξεκάθαρα. Και πιο καλός ψηλά. Για να δούμε. Τι άλλο. Στα χαφ λείπει κάτι. Στα χαφ, αν ξεκινάει ο Κάνιας, παραδείγματος χάρη, έχουμε χάσει ύψος σε σχέση με τον Τζιόλι. Έχουμε κερδίσει ταχύτητα και δύναμη. Με Τζάλμα έχουμε κερδίσει περισσότερη ουσία στην επίθεση, στην μεσοεπιθετική γραμμή και ομαδικότητα. Στα γκολ. Στα γκολ νομίζω ότι σημαντικό ρόλο θα παίξει το επίπεδο προσαρμογής του Μπίσεσβαρ. Για μένα. Δηλαδή, αν παίξει σύμφωνα με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, θα ερχόμαστε πολύ πιο εύκολα στον γκολ. Όχι να έρχεσαι, να το βάζεις. Τι? Να το βάζεις, να έχεις. Νομίζω ότι όλοι το έχουν τον γκολ. Και οι τέσσερις μπροστινοί και ο Σάκχοφ πέμπτος. Οι τέσσερις μπροστινοί. Αν πούμε ότι Τζάλμα, Μπίσεσβαρ και Ροντρίγκες είναι η μεσοεπιθετική γραμμή και ο Κλάους μπροστά. Και οι τέσσερις έχουν τον γκολ. Εντάξει, Ροντρίγκες και Κάμπος δεν έχουν και διψήφια νούμερα σε γκολ. Μα δεν θέλω διψήφια από τα εξτρέμ μου. Γίνεται να έχω 7-8 γκολ και 7-8 ασίστ. 16. Γίνεται να έχω 7-8 γκολ από τον Μπίσεσβαρ. 24. Γίνεται να έχω 15 από τον Κλάους. 40. Δεν θα βρω και άλλα 5-6 από τα στόπερ. 46. Αυτοί που θα έρχονται από τον πάγκο δεν θα έχουν 4-5. Μιστακίδηδες, ξέρω εγώ, Κουλούρης, μπλα μπλα μπλα. Φτάνω, 60-70 γκολ. Δηλαδή... Συγκρίσεις με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, αυτά να μην κάνουμε ακόμα. Εγώ έκανα. Εγώ βλέπω τις πολιτικές τους. Δεν κρίνω την αποτελεσματικότητά τους. Πολιτική δηλαδή τι? Ότι η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, είχε τεράστια ανομαλία οργανωτική. Ναι. Ξεκάθαρα ο πρώην τεχνικός διευθυντής και ο ιδιοκτήτης είχαν άλλη οπτική. Και πάει τώρα σε λύσεις αναγνωρισιμότητας, όχι ουσίας. Δηλαδή του Αλμέιδ, παραδείγματος χάρη, τον Μπακασέτα τον παίρνεις ενώ έχεις το Μάνταλο. Ένα λάθος για μένα. Εκτός αν ήθελες να πουλήσεις το Μάνταλο και δεν σου έκατσε. Άλλη κουβέντα. Πας παίρνεις το Τσιγκρίνσκι που μας έχει προταθεί τρεις φορές και απορρίφθηκε γιατί δεν είχε συμμετοχές και πολλούς τραυματισμούς. Αλλά είχε αναγνωρισιμότητα, πέρασε την Μπαρσελόνα. Πας παίρνεις τον Αλμέιδα που είναι σαν και εμένα και εσύ μαζί. Με δύο χρονιές κάκιστες. Τελευταία. Θα μου πεις τον Αλμέιδα, είναι μπορεί να πιάσει. Ναι, στην Ελλάδα και εγώ μπορεί να πιάσω, άμα χάσω 15 κιλά. Αλλά είναι πολύ του μπορεί. Η ΑΕΚ μάλλον όμως έχει δύσκολο έργο να περάσει η Ευρώπη. Μάλλον δεν θα περάσει η Ευρώπη, θα έχει πάλι μόνο πρωτάθλημα. Είναι πλεονέκτημα αυτό. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν έχει την άβρα της επιστροφής. Ναι. Πλέον έχει απαιτήσεις. Πήρε κύπελο πέρσι. Το κοινό της είναι δύσκολο της ΑΕΚ. Δεν είναι σαν και εμάς, είναι ανισόρροπη είναι. Δεν είναι ήρεμο κοινό. Και όταν ξέρεις και επειδή η ΑΕΚ ξέρει μπάλα, ο ΑΕΚ ξέρει μπάλα, δεν είναι άμπαλος. Έχει δει εκπληκτικές ομάδες στην ιστορία του. Δεν μπορείς να τον παραμυθιάσεις δηλαδή εύκολα. Σε κάθε περίπτωση αυτό το πράγμα το ένα μάτς την εβδομάδα είναι. Είναι αβαντάζ, ρε φίλε, αλλά εσύ πλέον είσαι καβατζωμένος σε επίπεδο ρόστερ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα πάει σε λύσεις τύπου Λεντέσμα. Δεν έπαιξα τελευταία χρόνια, ήμουν παιχτάρα κάποτε, είμαι τώρα 34-35 και σίγουρα για το ελληνικό επίπεδο είμαι καλά. Ναι, αλλά πόσες τέτοιες μπορείς να έχεις. Και ο Ολυμπιακός τα ίδια είναι, έτσι, δεν έχει κάτι φοβερό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεπεράσει το σοκ της μη παρουσίας στο... του Ρομπέρτο. Του Ρομπέρτο ένα, αλλά το βασικό πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός, πλην των όσων πιέσεων δέχεται ο Μαρινάκης από τα όσα γίνονται, δεξιά και αριστερά, είναι ότι δεν έχει την παρουσία εξασφαλισμένη στο μήλο του Champions League. Το μεταγραφικό τομείο, το οποίο για αυτόν ήδη άλλαξε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Εντάξει, πες ότι θα μπει 25 Αυγούστου, θα μπει στους ομίλους. Αγόρι μου, πώς θα μπει στους ομίλους 25 Αυγούστου. Είναι φαβορή. Σήμερα που μιλάμε, ποιες μεταγραφές έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Δύο πλάγια μπακ. Και πάνε να πάρει τον Αγίου, λέει με το μυαλό τους, ενώ παίζουν την ερχόμενη Τρίτη Τετάρτη. Ναι, παιδί μου, είναι αδύναμη αντίπαλη. Αν είναι ο Ολυμπιακός ο περσινός. Και Μακάμπι Χάιφα, τέτοιο ήταν, και φάγε τρία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μάθει να παίζει αυτές τις εποχές, φίλε. Μην μπερδεύεσαι. Και μην ξεχνάς ότι άλλαξε προπονητή αφού ξεκίνησε προετοιμασία. Ο Ρομπέρτο ήταν για τον Ολυμπιακό το. Ήταν 25% της ομάδας. Ήταν η ισορροπία, ρε φίλε, η εγκεφαλική ανάμεσα στην καφρίλα, τη διοικητική, ωραία, και το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δεν είναι μόνο ότι ήταν καλός θεματοφύλακας. Αποδυναμώθηκε δηλαδή. Εννοείται ότι αποδυναμώθηκε. Γιατί μόνο τον Ρομπέρτο έχασε. Τι έχασε άλλο. Έχει χάσει πολύ πράγμα. Ο Μαζακού έφυγε. Θα φύγει, είναι βευγάτος. Εντάξει. Και δεν έχει πάρει τίποτα.
Θα πάρει ρε αγόρι μου, αλλά παίζει την ερχόμενη Τετάρτη. Ναι. Και οι Εβραίοι δεν είναι σχολή Ισραηλινή. Σκληραγωγημένη. Είναι μια σχολή μυστήρια. Άμα τη κάνει το παιχνίδι, μπορεί να σε τεντώσει. Ο Πάοκ του έχει αυτό. Του έχουμε αυτού. Δεν δυσκολεύτηκε ποτέ. Ναι. Εκτό από. Εκείνο με την Μπεϊτάρ μόνο ήταν λίγο. Εκεί που πήγε εσύ και πήγε λίγο να γίνονταν το θαύμα. 3-3, ε. Ναι. Είναι όλα αυτά βιαστικά βέβαια, 20 Ιουλίου έχουμε ακόμα. Εντάξει, για τώρα, τι συμβαίνει τώρα. Τώρα ρε φίλε, εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή αν αύριο ξεκινούσε το πρωτάθλημα, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Ναι. Πώς δεν έχεις γύρω-γύρω να φοβηθείς. Τι. Τι τώρα. Ποδοσφαιρικά. Λέει ο Γκαγκάτσο, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, δεν ξεκινάμε, δεν μπαίνουμε εμείς στο πρωτάθλημα αν δεν αλλάξει η ΚΕΔ. Ορίστε. Βλέπεις τι έχεις να φοβηθείς. Ναι, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα. Ποδοσφαιρικά. Θα δοκιμαστείς. Ο άλλος θα ξεπερνάει τις κρίσεις για πλάκα, δεν θα έχει κρίσεις. Εσύ στη Λιβαδία μπορεί να μην κερδίσεις πρώτη αγωνιστική. Εγώ στη Λιβαδία την πρώτη αγωνιστική θα συναντήσω μια ομάδα η οποία μαζεύτηκε να πούμε με το ζόρι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο Κομπότης ποτέ δεν είναι έτοιμος στην αρχή, μετά αρχίζει ρολάρι. Σχολή Κομπότη. Σχολή Κομπότη. Είναι απλά το κακό με την πρεμιέρα, είναι ότι είναι κακό ταξίδι. Είναι το χειρότερο ταξίδι. Πρέπει να παίξεις μπάλα και να κερδίσεις. Ναι, εννοείται. Εγώ θα έχω παίξει αλλού... 4 επίσημα παιχνίδια, ρε φίλε, τότε. Και ο Λεβαδιακός θα χωνεύει τα σουβλάκια. Πώς θα γίνει, δηλαδή, πιο έτοιμος θα είμαι. Το θέμα είναι τι παίζω ενδιάμεσα. Θα παίζω play-off Champions League εκείνη την εβδομάδα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όπως έτσι στο Αγρίνιο. Ναι. Ε, βέβαια. Καλησπέρα, παιδιά. Αν στη θέση του Center 4 θα γίνει κάποια κίνηση. Σήμερα λένε όχι ακόμα αυτή. Όχι. Αλλά εγώ λέω ότι θα γίνει στο τέλος του καλοκαιριού. Σέντερφορ. Σέντερφορ διαφορετικό από τον Κλάουζερ, φίλε. Αυτό πρέπει να γίνει. Καλύτερο συνδυαστικό και δημιουργικό παιχνίδι. Δηλαδή δεν γίνεται να έχω Τζάλμα Κάμπος και Ροντρίγκες και να μην μπορώ να παίξω στο χώρο. Για τον φίλο πρωτέ για τις φανέλες, ναι, σήμερα είναι η ενημέρωση. Αυτή τι κάνει, χθες δεν την παρουσιάζανε. Όχι. Αυτή με τις φανέλες στο μεταξύ. Άμα είναι σαν τις πιτζάμες που είχαμε στην αποστολή, άστο μην τις κάνετε κιόλας. Άστα παίζουμε με κανένα Μινέρβα. Εδώ ο φίλος γράφει ότι για την υπόθεση των αδειών κάποια στιγμή όλη αυτή θα αποδειχθεί φιάσκο, γιατί θα έρθει κομισιόν και θα τους βάλει χέρι για ό,τι κάνουν. Γράφει εδώ ο φίλος ότι ο Βαρέλα που πήγε στην Άιντραχτ, ανακοίνωσε Άιντραχτ κάποιο Βαρέλα, yeah, είναι δεξί μπακ της Σπόρτο. Μεγάλης United. Ο Ουγουανός λέει. Λες να γίνεται και ο λάθος. Έκανε κανένα συνάδελφος, καμιά γκέλα. Έχω δύο τους πιθανούς που θα μπορούσαν να κάνουν. Έγραψαν δύο νωρίτερα ότι πάει ο Βαρέλα στη Γερμανία και μήπως. Λοιπόν, Τζαλμά... Για το Βαρέλα είναι σαν τον Παπαθόπουλος. Δηλαδή μπορώ να θυμηθώ... Ναι. Ρωτάμε τον Κάμπο στη συνέντευξη. Τι ξέρει για τον Βαρέλα και μα λέει ποιον από όλου. Επειδή έχει παίξει Πορτογαλία και ο Κάμπο. Ναι, 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 ναι. Ποιον από όλου. Τζαλμά, Μπίσεσβαρ, Ροντρίγκε, Κλάου. Πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ με τέσσερι μαύρου στην επίθεση. Να γραφτεί ατάκα, παρακαλώ. Ναι. Να γραφτεί ατάκα. Ο Έργου Κάτσε επιστρέφει. Το απόγευμα στις προπονήσεις και από τις δηλώσεις του κυρίου Μίχελ καταλάβαμε ότι σαν να γίνεται προσπάθεια να βρεθεί ομάδα, αυτό είπε ξεκάθαρα. Εντάξει, και ο παίκτης το λέει καιρό, ρε. Το λέει καιρό. Υπέγραψε με ένα γερμανικό γραφείο με τη λογική του να θα του φέρει πρόταση. Και τον πέτυχα στο αυτό, κέντρο. Αυτό, ναι, για πες. Τον πέτυχα στο κέντρο και του λέω εσύ, αν δεν απογράψει με κάποιον, να σου φέρει την πρόταση και μετά υπέγραψε. Εκπρόσωπο. Ναι. Μην υπογράψεις με κανέναν, ανάγκη τους έχεις. Αυτό που είπε ο Μίχελ, ότι όταν πρώτο ήρθα μου παρουσίασαν προτάσεις 2,5 εκατομμύρια για τον Κάτσε. Εγώ πιστεύω είναι παπάς. Γιατί ο Μίχελ είναι... Μου είπαν ή μου παρουσίασαν. Φημολογία μπορεί να ήταν. Ή δημοσιεύματα. Ναι. 2,5 εκατομμύρια φίλοι, άμα υπήρχε για τον Εργούς, θα τον πηγαίναμε στα αεροδρόμια. Μην λέμε χαζά τώρα, εντάξει. Και με χαρά για το μέλλον του. Εννοείται. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης ο Εργούς. Αλλά μάλλον μπορεί να μην ταιριάζει ο τρόπος που παίζει π.χ. Μπορεί να υπάρχει ομάδα που ταιριάζει.
Εγώ περίμενα να παίξει παραπάνω στο Μουντιάλ. Στο Euro. Και λίγο που μπήκε, δηλαδή όταν μπήκε, έκανε ένα λάθος να πήρε την κάρτα και μετά ήταν πολύ καλός. Μακάρι να μπορεί να παίξει κάπου καλύτερα τον ΠΑΟΚ. Μακάρι. Δεν ξέρω όμως. Είναι μικρός και έχει πάρα πολλές συμμετοχές για την ηλικία του. Βέβαια. Είναι πάνω από τις 120 συμμετοχές και είναι 22. Δηλαδή ο Εργούσα μας συνεχίζει έτσι. Θα τελειώσει η καρδιά του 600 παιχνίδια, εντάξει. Δεν είναι δηλαδή, δεν χτυπάει, δεν τραυματίζεται, είναι σκυλή του πολέμου. Απλά ίσως να θεωρεί ο ίδιος, να θεωρεί και ο ΠΑΟΚ ότι ο κύκλος κλείνει. Και ότι μπορεί να πάρει κάποια λεφτά από αυτήν την ιστορία ο ΠΑΟΚ και από την άλλη ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο ο Εργούς. Τώρα που το είπες, γιατί το σκεφτόμουν την ημέρα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Σκέφτεσαι, δηλαδή. Αυτό ναι, είναι βέβαια. Πολύ σημαντικό. Πάντα, πάντα σκεφτόμουν. Mm. Θυμάστε όλοι τις συζητήσεις που γίνονταν περίπου τέτοιο καιρό πέρυσι και λίγο νωρίτερα για τις υποθέσεις Κατσικά και Τζανδάρη. Τότε υπήρχαν 100 απόψεις. Διαφορετικές. Εντάξει, τι 100 απόψεις. Όποιος δεν ξέρει μπάλα έχει 100 απόψεις. 100 απόψεις. Θα χάσει ο ΠΑΟΚ, θα χάσει ο Κατσικάς. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ, δυστυχώς από εδώ, από εκεί. Ο καθένας τα έλεγε. Μετά από ένα χρόνο, τι έγινε? Γιατί τώρα κρίνονται. Όχι και τώρα και μετά από 2-3 χρόνια. Τι έγινε? Τι έγινε με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που επέλεξαν να μην υπογράψουν στον ΠΑΟΚ? Τι κάνουνε, πού είναι? Τώρα κρίνουμε λοιπόν. Ή μάλλον τώρα αποδεικνύονται πράγματα. Και θα αποδειχθούν και στην πορεία. Πολύ ωραίο αυτό, φίλε. Ναι, τώρα δεν κρίνονται. Θυμάμαι παλιά την υπόθεση Θεοδωρίδη του Γιώργου. Θυμάσαι πότε έφυγε από τον ΠΑΟΚ σε ένα πολύ καλό. Ανέβαινε. Με ένα πολύ καλό εξάμηνο τελευταίο στο τέτοιο. Αποφάσισε να φύγει. Και έλεγα και τότε θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Ποιος θα χάσει. Γιατί και πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα χάνει. Γιατί είχε να πάρει πράγματα. Πολύ καλό παίκτη. Τελικά ποιος έχασε? Πιο πολλά έχασε αυτός. Τώρα με τον Κατσικά και τον Τζανδάρη, ποιος έχασε μέχρι στιγμής? ΠΑΟΚ γλίτωσε δύο συμβόλαια βασικά. Εντάξει, τώρα περιμένω. Τώρα κρίνονται. Τέταρτη και πέμπτη χρονιά να αξιολογήσω παίκτη, πλάκα μας κάνεις. Τους αξιολόγησε. Και ναι, τους έκανε πρόταση. Λάθος ήταν. Λάθος ήταν. Λάθος ήταν. Μπορεί ο Τζανδάρης ανέμενε να ανέβαινε κι άλλο. Τι να έκανε ο Τζανδάρης. Άσυτος. Δεν ξέρω, τα αγοράσω χου. Μπορεί να έκανε. Να πάει. Να παίξει. Πάντως η επιλογή που έκανε δεν το δικαίωσε. Τι να το δικαίωσε. Ούτε του Κατσικά. Κατσικά σε έπαιζε εκεί με κάτι άλλο 12χρονο ζέσταμα εκεί στο ημίχρονο τώρα να πούμε. Αυτό. Λοιπόν. Κλείνουμε. Νομίζω τα διαβάσαμε όλα τα μηνύματα από οπουδήποτε. Στο ΠΑΟΚ 24 μπορείτε να διαβάσετε και τι μας λέει ο Φακούντο Περέιρα, που επιβεβαιώνει ότι είναι καλά, έχει μιλήσει με τον προπονητή, ξέρει το ρόλο του, ξέρει τους στόχους να βοηθήσει κτλ. Παρουσιάζει μια ιδανική κατάσταση στις δηλώσεις του για το πώς ξεκινάει την σεζόν σε σχέση με τα περσινά. Και πάμε να κάνουμε τις κληρώσεις μας. Έχουμε 5 εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα. Εδώ είμαστε. Θα μας πει η Μάρθα. 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 36. Άρα, Μάρθα. Μέχρι το 36. 26. 26. Του Κλάους. Το νούμερο, δεν το πεις. 33. Α, 33. Άλλα 3. Άλλο. 19. 19. Άλλο. 9. 9 και ένα ακόμα. 10. Ωραία. Αυτοί οι νικητές, πάμε να δούμε και ποιοι είναι με τα ονόματα. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Χαλεπούδης. Χαλεπούδης. Τελειώνει σε 173. Ο κύριος Τουνάς. Τουνάς. Σε 560. Ο κύριος Ριμπίδης. Ριμπίδης. Ο τρίτος. Ο κύριος Αλεξανδρίδης. Και να μην ξεχάσω να διαβάσω το μήνυμα το τελευταίο αυτό για το γήπεδο μπάσκετ που είναι πολύ... πολύ ωραίο, ούτε καν πήγε το μυαλό μας. Λοιπόν, τέταρτος ο κύριος Αλεξανδρίδης και πέμπτος ο κύριος Ματαράγκας. Χαλεπούδης, ναι. Τουνάς, Ριμπίδης, Αλεξανδρίδης
και Ματαράγκας. Οι 5 που κερδίζουν και θα ειδοποιηθούν για το πώς θα πάρουν τα εισιτήρια για να είναι αύριο το βράδυ στην Τούμπα κανονικά στον φιλικό αγώνα του ΠΑΟΚ. Αν θυμάστε το ξεκίνημα, λέγαμε για τους κίτρινους σωλήνες, τους μεγάλους που είναι στο παλατάκι. Έτσι, που και ρώτησε και φίλος αν αλλάζουν. Μας γράφει εδώ φίλος, οι κίτρινες σωλήνες έχουν αυτό το ειδικό χρώμα για να φωσφορίζει αν για κάποιο λόγο πέσει το φως. Δεν θα αλλάξουν, δεν γίνεται να αλλάξουν για λόγους ασφαλείας. Άκου να δεις. Προφανώς το ξέρει, δεν τώρα τυχαία. Γιατί πράγματι είναι ένα κίτρινο, πράσινο, κίτρινο φωσφοριζέ αυτό το χρώμα, που μπορεί να είναι και γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε με την χορηγία από τη Ρέμβη και σήμερα Τετάρτη κοκτέιλ με ένα κοκτέιλ, άλλο ένα στη Ρέμβη. Τώρα για φαγητό, αργότερα για καφέ, πιο μετά για ποτό, για κάθε είδους διασκέδαση, το κορυφαίο μαγαζί ανατολικά δίπλα στην θάλασσα. Αυτά από εμάς, τα λέμε και αύριο λίγο μετά τις 12 και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ, ό,τι άλλο προκύψει, με οτιδήποτε αφορά τον ΠΑΟΚ μέχρι και τις 2. Πες και ένα καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Μπράβο.